Μ' αρέσει τώρα. Λίγο να σταματήσει εδώ, please. Κυρίες και κύριοι, εμένει σε Parkour You. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο των Geeks & Greeks. Μετά από ένα διάστημα το οποίο πιστεύω πως όλοι καταλάβατε πως το κανάλι δεν υπήρχε. Αλλά γιατί δεν υπήρχε? Το καταλάβατε γιατί δεν υπήρχε ή νομίζατε ότι το έκλεισα το κανάλι εγώ από μόνος μου? Όσοι το νομίζατε αυτό, πλανάστε πλάνη μικτράν. Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή, η αλήθεια είναι μία. Η αλήθεια είναι ότι έφαγα χακάρισμα και εγώ λοιπόν, όπως και πολλοί άλλοι. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι θα το αποφύγω με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Πίστευα ότι δεν θα μου συνέβαινε ποτέ στη ζωή μου σε αυτό το κανάλι, τέλος πάντων. Τι τρελό είναι αυτό, Παναγία μου και Χριστέ μου. Ωπα! Πολύ καλό, Παναγία μου και Χριστέ μου. Κάτσε, γιατί μου φαίνονται και τα ακουστικά, ρε. Τι γίνεται? Ωρε, φίλε, έχουμε να παίξουμε τόσες μέρες να πούμε και όλα θα πηγαίνω στραβά τώρα. Πάω στοίχη. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε όλοι για ποιο λόγο χακαρίστηκα και πώς χακαρίστηκα, το πράγμα είναι απλό. Μου ήρθε λοιπόν ένα email στο email μου. Και αυτό το email τέλος πάντων αφορούσε μια χορηγία. Καταρχήν θα κάτσω λίγο έτσι εδώ ακίνητος, γιατί δεν μπορώ να παίζω και να μιλάω για άσχετα πράγματα πέρα από την πίστα. Και αυτό το email τέλος πάντων για τη χορηγία ήταν αρκετά δελεαστικό, πιστεύω. Γενικά ήμουν υποψιασμένος εγώ από τέτοια πράγματα, ότι μπορείς να πατήσεις κάποιο email σε κάποιο link και αυτά και να σου πάρουν το λογαριασμό και να σου χακάρουν και όλα αυτά. Δηλαδή πρόσεχα γενικά, αλλά αυτή τη φορά την πάτησα με αυτό το email, γιατί ήταν, δεν ξέρω, ήταν πολύ αληθοφανές, μου φάνηκε πολύ legit. Και λέω εγώ, εντάξει, το διαβάζω εκεί πέρα, το σκέφτομαι, ξανασκέφτομαι. Λέω, αυτό τον καιρό έχουμε και έξοδα τώρα, έρχονται Χριστούγεννα, έρχονται αυτά. Λέω, τέλος πάντων, του στέλνω μια θετική απάντηση. Δεν ήξερα ακόμα αν θα κάνω τη χορηγία, αλλά του στέλνω εκεί μια απάντηση θετική για να μου στείλει περισσότερες πληροφορίες και έτσι. Και μου στέλνει ένα link, ένα Google Drive link. Και στην ουσία αυτό το link ήταν για να κατεβάσω το παιχνίδι που ήθελε για τη χορηγία. Εντάξει, το πατάω. Πάω, το κατεβάζω. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όλα καλά. Με το που πατάω install δεν γίνεται τίποτα, ρε. Τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Και τέλος πάντων, 5-6 ώρες μετά από αυτό, αρχίζουν μου έρχονται μαζεμένες ειδοποιήσεις στο κινητό ότι άλλαξε ο κωδικός του λογαριασμού μου, ότι άλλαξαν εκεί τα two-step verifications και όλα αυτά τι έχει εκεί πέρα. Ότι άλλαξε ο αριθμός κινητού που είχα δώσει εκεί πέρα για να ασφαλίσω το λογαριασμό. Άλλαξαν όλα, τέλος πάντων. Άλλαξε το email. Ανάκτησης, άλλαξαν όλα, ό,τι υπάρχει για ασφάλεια τέλος πάντων σε έναν λογαριασμό Google. Άλλαξε, έμεινα εγώ απ' έξω, εκεί με πήγε, να ρε, λέω εντάξει τώρα, αυτό ήταν ρε, τέλος ρε, εδώ είμαστε. Το όνομα του καναλιού αλλάζει από Geeks & Greeks, γίνεται Ripple Foundation, λέει. Αλλάζει η εικόνα προφίλ, το banner του καναλιού. Μετά φύγανε όλα τα βίντεο και εκεί χαίστηκα πάνω. Λέω τώρα τα διαγράφει αυτός, τι κάνει ρε, τι κάνει εκεί. Λέω άμα τα διαγράφει, αμάν, λέω, αμάν, τόσα βίντεο, τόσο καιρό, τόσα χρόνια, δηλαδή 4-5 χρόνια κάνουμε βίντεο. Τα διαγράφει τώρα έτσι ο κολοχαγέρας. Ευτυχώς τα βίντεο τα είχε κάνει private, δηλαδή απόρριτα. Και μετά από όλα αυτά ο χακεράς ξεκίνησε ένα live, ένα spam live, και εκεί αυτόματα το YouTube έδωσε έτσι, έριξε ένα ban, ένα μπανάρισμα δυνατό στο κανάλι. Το έκλεισε δηλαδή τελείως εκείνη τη στιγμή. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά το κανάλι δεν υπήρχε ούτε ως Geeks & Greeks, ούτε ως Ripple Foundation, ούτε ως τίποτα. Δεν υπήρχε πουθενά στο YouTube, δεν μπορούσε να το βρει κανείς τέλος πάντων. Και τώρα πάμε στο πώς το πήρα το κανάλι. Τις πρώτες 2-3 μέρες μου στέλνατε αρκετοί στο Instagram να στείλω, ξέρω εγώ, μήνυμα στον Jack Lowe. Βλέπω εκεί ιντερνετικός μπάτσος. Λέω εδώ είμαστε, κάτι θα γίνει εδώ πέρα. Πηγαίνω και του στέλνω ένα μήνυμα. Του λέω αυτό και αυτό και αυτό με το κανάλι. Έτσι και έτσι και έτσι. Και αυτός από την πλευρά του με βοήθησε όσο μπορούσε. Και τελικά πήγα στο Twitter. Έκανα ένα λογαριασμό στο Twitter. Έκανα ένα tweet ταγκάροντας στο team YouTube. Του είπα, ξέρω εγώ, ότι αυτό και αυτό με το κανάλι. Το χάκαραν έτσι και έτσι και αυτό και το άλλο. Τα κλασικά που έπρεπε να πω, ό,τι έγινε με το κανάλι. Μου απάντησαν πολύ γρήγορα κιόλας. Και μετά από εκεί και πέρα, αυτοί στο Twitter μου ζήτησαν τέλος πάντων ένα άλλο email να τους δώσω, το οποίο μπορούσα να χρησιμοποιήσω εκείνη την ώρα, γιατί από το κανονικό το email μου δεν μπορούσα να μπω. Άρα έπρεπε να σου δώσω ένα άλλο email. Μετά κάθε φορά για κάθε email έπρεπε να περιμένω 24 ώρες, γιατί μου στέλνανε κάθε πρωί για κάποιο λόγο, μετά δεν ξαναπαντούσανε. Δηλαδή αυτός που έστελνε, κάθε πρωί έστελνε ρε. Δεν μπορούσε άλλη ώρα της μέρας ρε. Τέλος πάντων, εκεί γύρω στις 8 το πρωί μου ερχόντουσαν τα emails. Και από εκεί και πέρα, κάθε μέρα ένα email, ένα email, ένα email. Φτάσαμε να μιλάμε για 10, 11, 12 μέρες χωρίς το κανάλι τέλος πάντων. Και τελικά το κανάλι το πήραμε πίσω. Πρώτα πήρα βέβαια το Google λογαριασμό πίσω. Και μετά από 2 μέρες μου άνοιξαν ξανά το
το κανάλι στο YouTube. Και όπως βλέπετε πλέον είναι όλα όπως πριν. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα. Αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε να ξαναβάλω μια το race από την αρχή γιατί έχουν φύγει όλοι. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, ξαναβάλαμε το race πάλι από την αρχή. Ιδαγή, καλώς, stop, stop. Να το. Το ζόρι, πάλι καλά σταμάτησε. Burnout δεν κάνει. Κάνει ίσα ίσα αυτό. Οπότε αν το κάνουμε πολλές φορές έτσι, με τον ίδιο τρόπο, αργά ή γρήγορα θα γυρίσει κάπως. Το θέμα είναι ότι εδώ είμαστε πολύ δύσκολα αυτή τη στιγμή. Θα πηδήξω αναγκαστικά και ό,τι γίνει. Ω Παναγία μου! Δεν βγάζει άκρη με αυτό το φορτηγό, πραγματικά. Δεν βγάζει άκρη με αυτό το φορτηγό. Σταμάτα. Δεν βγάζει άκρη. Φρένω εδώ, φρένω. Ωραία, καλό είναι τώρα. Μ' αρέσει τώρα. Λίγο να σταματήσει εδώ, please. Σταμάτα ρε! Γιατί δεν σταματάει, γιατί δεν σταματάει. Γιατί τα κάνει αυτά ρε, γιατί τα κάνει αυτά τα τρελά. Πήδα εκεί, φρένω ρε! Φρένω ρε, έλα! Σταμάτα please. Σταμάτησε πάνω στο μαύρο, είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, πραγματικά. Εγώ θα πηδήξω κανονικά στο πορτοκαλί. Και θα πατήσω φρένο. Ωραία. Άλλα δύο. Ω, αυτό το μαύρο τώρα το φοβάμαι πάρα πολύ. Θα γίνει εδώ, έγκλημα θα γίνει. Δεν μπορώ και να κάνω burnout. Αυτό είναι το σπαστικό. Τι δεν κάνει burnout. Πρέπει να κάνει 10 ώρες για να κάνει burnout. Το μπλε, κάνει και λίγο μπροστά. Να ευθυγραμμιστώ καλά. Θέλω να μην πάει κάτι λάθος τώρα. Δεν θέλω να πάει κάτι λάθος τώρα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Άμα δεν πετύχει τώρα. Ο ένας θεός ξέρει πως θα αντιδράσω. Λοιπόν. Πηδάω. Φρένω. Oh my god, αυτό ήταν τέλειο. Έλα, είναι το τελευταίο αυτό. Άμα δεν γίνεται να μην γίνει, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ναι. Oh. Επιτέλους, ρε φίλε. Άντε, Παναγία μου, γιατί δεν μου το έκανε. Oh, τι πράγμα ήταν αυτό, ρε. Λοιπόν, θα καταφέραμε λίγο να ηρεμήσω γιατί ίδρωσα, πραγματικά, για αυτό το πράγμα. Πρώτο βίντεο μετά από τόσες μέρες. Και λίγο μου το βγάλε. Θέλει φορά εδώ. Αμά. Δεν θα πέσω, δεν θα κάνω άλλο respawn εδώ πέρα. Νομίζω ότι τώρα θα πάει καλά. Θα φτάσει. Οπότε θα πάμε με λίγο γκάζι από εδώ. Και όταν φτάσουμε κάπου προς τα εδώ, γκαζώνουμε. Σαν ιδωτό. Τώρα το κάνε. Βεβαίως και το κάνε, γιατί το κάναμε όσο πιο καλά γινότανε, όσο πιο τέλεια γινότανε. Ακόμα ένα tightrope εδώ που θέλει να γκαζώσουμε σιγά σιγά, προς το τέλος θα το δώσουμε το πολύ το γκάζι για να μην πέσουμε εδώ. Κάπου εδώ πιστεύω είναι καλά. Λίζαρο, yes, check. Πόσα check έχει πει στα μόνο 11 έχει και είμαστε 7. Κάμε 40 χρόνια για γίνω το κολο check. Τι είναι αυτό ρε. Μάλλον είχα πολύ γκάζι εδώ, αλλά είναι εύκολο, εντάξει. Ωραία, παιδιά, τι τρέλο είναι αυτό, ρε. Καλό, καλή φάση. Πολύ καλή φάση εδώ. Μ' αρέσει πολύ. Ναι. Το boost εδώ. Γιατί το έχει, δεν χρειάζεται, αλλά τέλος πάντων. Τα αντιπαρέρχομαι και συνεχίζω. Στρίψε, τρελέ. Παναγία, κρύψτε. Και έχει ακόμα ένα εδώ τέτοιο. Έτσι, περνάμε από κάτω, παίρνει boost, μην πηδήξει από πάνω! Δεν λες τίποτα. Τι έκανε πάλι. Παναγία μου, γιατί στέμ. Εντάξει, είχαμε λίγο. Λίγη φόρα είχαμε, αλλά εντάξει. Γιατί να φύγει από πάνω, ρε. Πάμε ξανά. Χωρίς πολύ φόρα αυτή τη φορά, κάπως έτσι. Περνάει. Πέρασε. Γύρισε. Όλα καλώς. Όλα εξαιρετικώς. Μπράβο φίλε μου. Έχουν πονέσει τα αυτιά μου τόση ώρα με τα ακουστικά ρε. Δεν αντέχω άλλο. Πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν. Ακόμα ένα. Πάρα πολύ καλό αυτό. Γυρνάμε. Δίνουμε γκάζι. Και τώρα δεν έχω φόρο να φτάσω εδώ. Όχι, εντάξει. Παίρνουμε τσεκ. Πήραμε τσεκ. Το 8ο τσεκ είναι αυτό. Άλλα 3.
Θα λέει κανείς ότι είναι μικρή η πίστα αυτή, αλλά... Αλλά... Στροφή... Καλή, 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 καλή. Στροφή... Ναι... Ναι, 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 δώσε, 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 πέρα. Δώσε, 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 ω Παναγία μου. Νόμιζα θα με έπαιρνε πίσω. Ωραία. Στροφή και εδώ. Καλή, πάρα πολύ καλή. Και εδώ τώρα είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Φρένο, φρένο, φρένο. Ωραίος. Δώσε γκάζ τώρα γιατί βλέπω άλμα εδώ. Ναι, 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 ναι. Καλό, πάμε. Καλό, πάμε, καλό, πάμε. Πραγματικά είναι λες και χελατήρια συντρόφος. Τι έκανε. Πάμε. Όχι, κόλλησε εκεί λίγο και λέω τι. Τι θέλει εδώ με την όπισθεν. Τι. Γιατί θέλει με την όπισθεν. Θα πάω μια έτσι και άμα έχει boost δεν πειράζει. Κακό του κεφαλιού μου. Πάμε μια έτσι να δούμε εδώ τι παίζει. Πάμε μια έτσι να δούμε εδώ τι παίζει. Πού έχει boost ρε. Γιατί θέλει εδώ με την όπισθεν. Πραγματικά έχει boost. Από ό,τι βλέπω δεν νομίζω ότι γίνεται να πέσουμε. Απλά το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αποφύγουμε αυτά. Και αυτό θα κάνουμε τώρα πάνω σε αυτό το tightrope. Δεν βρίσκω λόγο. Το λόγο της όπισθεν εδώ πέρα που ζητούσε εκείνη η πινακίδα ή ήταν για τρόλ, δεν ξέρω. Και τώρα πέφτουμε εδώ, να φαντάσω. Και έστριψα και πιο νωρίς μπας και την γλιτός. Εντάξει, εντάξει, θα πάω με την όπισθεν. Οκ. Τρακα, 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 τρακα. Όχι! Φύγε, 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 φύγε. Ναι, 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 ναι. Όχι, τι κάνει. Με βρήκε λίγο, ρε. Και με. Με χάλασε την ευθυγράμμιση, ρε. Αλλά εγώ. Αλλά εγώ. Είμαι τόσο καλό που το ξανά ευθυγράμμισα. Είμαι τόσο καλό που το ξανά ευθυγράμμισα. Συνεχίζω. Όχι, δεν θα το ρισκάρω τώρα να δώσω γκάζι παραπάνω εδώ για να βιαστούμε. Άστο να τελειώνει. Πάμε λίγο πίσω. Λίγο πίσω, λίγο πίσω, λίγο πίσω. Και τέλος. Τώρα μάλιστα. Τώρα μάλιστα. Και τώρα θα πάρω το boost και θα φύγω πάλι άκλαψε. Εντάξει, 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 εντάξει. Όλα καλώς. Πήραμε και το ένα το check. Εδώ έχει στροφή. Εξαιρετική. Εδώ. Α, από πάνω. Τελικά, όχι. Θέμα κολοφαρδίας βλέπω εδώ. Θέμα κολοφαρδίας βλέπω εδώ. Πρέπει λίγο να βλέπουμε πάνω. Και... ναι. Μάλιστα. Άντε τώρα να περάσει από εδώ. Άντε τώρα να περάσει από εδώ, από αυτό που γυρνάει εδώ πέρα. Πέρασε. Φρένω, 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 φρένω. Tightrope βλέπω μπροστά. Προσεκτικά παρακαλώ, θα πάμε αργά εδώ γιατί αυτά είναι και κυλινδρικά. Και 100% ναι, ναι, ναι. 100% γλιστράει εδώ πέρα. Μη με παίρνεις, μη με παίρνεις. Δεξιά και αριστερά, please. Δεν θέλω να πέσω για κανένα λόγο τώρα. Αργά, αργά και σταθερά. Αργά και σταθερά, δεν βιάζομαι, δεν βιάζομαι καθόλου. Και... ναι. Στροφή εδώ. Ναι, 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 ναι. Τι είναι αυτό, όχι πάλι τέτοιο ρε. Κάτσε. Α, μάλιστα. Για πάμε, δώσ' το, δώσ' το, δώσ' το γρήγορα. Όχι, 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 δεν είχε καθόλου φορά, δεν είχε καθόλου φορά πάντα. Νόμιζα ότι μπορούσε να το κάνει. Να γυρίσει μπορεί τώρα, μπορεί να γυρίσει, εντάξει. Έλα, έλα όμως, μην γυρνάς κι άλλο. Κάτσε λίγο να το ξαναδούμε. Ναι, έτσι και τώρα πάμε. Τώρα πάμε και τώρα πάμε. Ναι, φρένο. Ναι, 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 ναι. Ένα τσεκ και τερματισμός. Και τώρα έχει boost και φεύγω. Όχι, εντάξει, αυτή τη φορά δεν είχε boost. Τσεκ εδώ, τερματισμός. Όλη ευθεία με ένα άλμα είναι. Σε αυτό εδώ το πράγμα το τρελούτσικο. Τερματισμός εν όψη. Και για ακόμα μια φορά η πρώτη θέση ανήκει δικαιωματικά και μόνο στους Geeks & Greeks.